Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Τι να πω τώρα εγώ, ας ακούω να μιλάς τόση ώρα για μένα. Ξέρω εγώ τώρα που τα σπίσετε όλα αυτά και τα λέει. Κοιτάξτε, άκου λίγο να σου πω κάτι. Με σταματούν κόσμο στο δρόμο και μου λέει: Στέλλα, καλά λόγια για τον Πάο, καλά λόγια για τον Άρη. Λέω από τους δημοσιογράφους, θα ζητάτε την αλήθεια. Τώρα σε όλα αυτά που είπα, πες μου ποιο ήταν το ψέμα. Εντάξει, όχι, δεν μπορώ να. Αν και δεν μπορώ να κρίνω τώρα εγώ τώρα την άποψή σου, αλλά εντάξει, δεν είπες κάτι το οποίο δεν είναι αληθές. Τώρα το αν εγώ δεν μπορώ να διαχειριστώ την αλήθεια μου, αυτό είναι άλλο πρόβλημα, άλλο θέμα. Λοιπόν, δεν μου λες, την εμπειρία σου και το ότι έχεις πιει τις θάλασσες όλου του κόσμου, θα χωρούσαν, όχι σε κοντέινερ, πού θα χωρούσαν? Δεν ξέρω πού θα χωρούσαν, νομίζω ότι κάποια στιγμή να κάτσουμε παρέα να γράψουμε ένα βιβλίο. Ω, τιμή μου, ανιδιωτελώς, να βοηθήσω, χαρά μου. Αν θυμάσαι, το έλεγα πάντα. Ναι. Που συναντιόμασταν κατά διαστήματα και σου έλεγα ότι κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γράψει. Ναι. Και ξεκίνησες με το βιβλίο σου, πήγε και καλά από ό,τι παρακολούθησα και τα λοιπά και τα λοιπά. Έγραψε και δεύτερο, αν δεν κάνω λάθος. Δόξα τω Θεώ. Και τρίτο. Ναι. Και τρίτο. Εντάξει, ναι. Έχω χάσει επεισόδια τώρα. Εγώ γιατί ταξιδεύω λίγο με τις κορονοϊούς και με αυτά έχω χάσει λίγο τα επεισόδια επειδή βρίσκομαι αρκετά στο εξωτερικό, οπότε δεν. Με συγχωρείς για αυτό που δεν το γνώριζα. Για τα δύο ξέρω, για το τρίτο δεν το ξέφυγε. Δεν μου λες. Ναι. Στις θάλασσες όλου του κόσμου, ναι, το πιο γλυκό νερό που έχεις συναντήσει ποιο ήταν, σε ποια θάλασσα, για πες μου, και για ποιο λόγο? Κοιτάξε, εντάξει τώρα, το ένα νερό δεν γίνεται. Ελλάδα. Ελλάδα, δεν το συζητάμε. Ναι, Ελλάδα, δεν το συζητάμε. Αλλά... αν το δούμε τώρα ρεαλιστικά και δεν το δούμε λίγο, πιο ανοιχτά, ναι, θεωρώ ότι κάθε θάλασσα, κάθε μέρος, κάθε άνθρωπος έχει κάτι να προσθέσει στο βιβλίο της ζωής, έχει να προσθέσει μια εμπειρία πάνω σου. Οπότε υπό αυτή την έννοια εγώ δεν θα ξεχώριζα κάτι, αλλά θα μιλήσω με το συναίσθημα και θα έλεγα ότι η Ελλάδα είναι ο παράδεισος για μας. Ο παράδεισος. Με την έννοια ότι αμέτρητες χιλιάδες χιλιόμετρα παραλίες, θάλασσα, καιρικές συνθήκες, θερμοκρασίες ιδανικές για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά όλο το χρόνο. Πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουμε καταλάβει σε πολύ μεγάλο βαθμό που ζούμε. Να σου δώσω να καταλάβεις αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι προπονητής στην Ολυμπιακή Ομάδα της Ολλανδίας και κάνουμε, ναι, προπόνηση στα Κανάρια. Στα Κανάρια. Φυσιά. Ναι, ναι. Με Ελλάδα τώρα θα μπορούσαμε να είμαστε στην Κρήτη, ξέρω. Βέβαια. Ναι, ή οπουδήποτε αλλού, αρκεί να υπήρχε η υποδομή και να πηγαίναμε προς το... να στοχεύαμε και στο κομμάτι του αθλητικού τουρισμού και όχι μόνο στα πιτσόμπαρα και τα λοιπά. Τώρα να σου πω κάτι, με πιάσεις και εσύ αδιάβαστο. Αυτό τι είναι, έκτακτη συνεργασία με την Ολλανδία? Ανέλαβες προπονητής ομοσπονδιακός? Έκτακτη τώρα. Αυτό ξεκίνησε σαν μια κατάσταση του να προπονήσω τη δεύτερη ομάδα, η οποία προσπαθούσε να πάρει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς. Τελικά η δεύτερη ομάδα πήρε την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς με μένα προπονητή. Οπότε μετά με πλησίασε η ομοσπονδία και μου ζήτησε να τρέξω όλο το πρόγραμμα. Συγχαρητήρια, Κώστα μου. Μπράβο, ναι, μπράβο. Οπότε... δεν ήταν κάτι το οποίο επιδίωκαν από την αλήθεια. Ναι. Εντάξει, εγώ έχω ακόμα αθλητική επαφή με το αντικείμενο. Κάνουμε τα training campus, εδώ πέρα έρχονται ξένοι αθλητές, κάνουμε προπονήσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εδώ και 3 χρόνια το κάνουμε αυτό. Οπότε με ενδιαφέρε, βοηθάμε πάρα πολλούς νέους αθλητές να εμπλακούν με το καταμαράν. Οπότε με ενδιαφέρε πολύ να αναπτύξω το καταμαράν εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή να δημιουργήσω μια σωστή βάση και μια σωστή κουλτούρα. Οπότε όταν ήρθε αυτή η πρόταση, ναι, δεν ήμουνα και πολύ ζεστός. Βέβαια, ναι, μετά ήρθε ο κορονοϊός, κλείσαν οι δουλειές, σταμάτησαν οι αθλητές να έρχονται εδώ. Οπότε εκεί... Πάμε και στο κρίσιμο ερώτημα. Ναι, αλλά πόσο επηρεάζει
θα έλεγα, το κορμί του αθλητή, αυτή η συνεχόμενη, αυτή η παρατεταμένη απουσία από την ενεργοδράση. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας Ολυμπιακούς αγώνες, οι οποίοι θεωρώ ότι θα είναι, επίτρεψέ μου να πω, γενικότερα λόγω πανδημίας, δηλαδή μεταλλαγμένοι σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Πώς μπορεί λοιπόν να ανταποκριθεί σε αυτή την πολύ μεγάλη πρόκληση, που είναι μια πρόκληση ζωής για τον κάθε αθλητή, αυτό το κορμί το οποίο είναι σε παρατεταμένη απουσία από την ενεργοδράση. Για πες μου. Ας πούμε λίγο, και συγχώρεσε με, θα με ακρηγορήσω λίγο, αλλά ας πούμε λίγο τούτο. Ας ξεκινήσουμε μια παραδοχή. Ναι. Ο πρωταθλητισμός είναι το πιο δύσκολο επάγγελμα που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος. Ναι. Με την έννοια του ότι έχει πάρα πολλούς εμπλεκόμενους αστάθμιτους παράγοντες, ιδίως στην ιστιοπλοεία θα έλεγα, ένα λόγο παραπάνω γιατί έχουμε να κάνουμε καιρικές συνθήκες και υλικά. Ναι. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι ένας τραυματισμός ή μία λεπτομέρεια να γίνει, ένα λάθος να γίνει, αυτό μπορεί να το πληρώσεις με μία λέξη, αποτυχία. 4 χρόνια δουλειάς, 5 χρόνια δουλειάς, 6 χρόνια δουλειάς, ανάλογα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές οι οποίοι κυνηγούν ιδίως στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ναι. 8 ετίες, 10 ετίες, μια ζωή ολόκληρη. Μπορούν να χαθούν σε μια στιγμή. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο, δηλαδή. Πάρα πολύ δουλειά, ζητάει μεγάλη αφοσίωση, πάρα πολύ δουλειά και πολύ μεγάλο ρίσκο. Ναι. Αν προσθέσουμε και το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται έχουν πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο και χαρακτήρες και βάλουμε και τον παράγοντα πανδημίας μέσα, θα δούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι τόσο η προπόνηση και η παρατεταμένη απουσία από την αγωνιστική κατάσταση, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη κινήτρου. Δηλαδή, η παρατεταμένη αγωνιστική ξέρω εγώ, απουσία λόγω πανδημίας, ναι. Το πρώτο πράγμα που κάνει δεν είναι ο αθλητής δεν προετοιμάζεται. Ο αθλητής προετοιμάζεται για να αγωνιστεί. Πολύ σωστά. Όταν υπάρχει έλλειψη αγώνων, υπάρχει έλλειψη κινήτρου. Για ποιο λόγο. Το πρώτο πράγμα που αρχίζει και σκέφτεται είναι για ποιο λόγο πρέπει να προπονούμε κάθε μέρα και να σκοτώνομαι. Από τη στιγμή που δεν έχω να αγωνιστώ κάπου, δεν έχω να τρέξω κάτι, δεν έχω να νικήσω. Αυτό όμως πηγαίνει περισσότερο στην ψυχολογική πτώση, αν θέλεις. Ακριβώς. Ναι. Οπότε εμένα, ναι, ας πούμε, σαν προπονητής, για να μπορέσω να κρατήσω τους αθλητές μου γερά και να μπορέσουν να συνεχίσουν, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να μπορέσω να έρθω στην συνεννόηση με άλλους αθλητές, έτσι ώστε να μαζευτούμε όλοι μαζί και να αρχίσουμε να δημιουργούμε ανταγωνισμό μεταξύ μας. Αγώνες. Μικρός, ανεπίσημος. Ναι. Το ίδιο κάναμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, που κάναμε έναν αγώνα και μαζέψαμε όλους τους πυρικάδες και κάναμε αγώνες κατά Μαράν. Άρχισαμε να δημιουργούμε από μόνοι μας τέτοιες καταστάσεις, έτσι ώστε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον ζωντανό. Ναι. Ναι, πολύ σημαντικό. Έτσι ώστε να κρατήσουμε το ενδιαφέρον ζωντανό. Γιατί, κακά τα ψέματα τώρα, σε επίπεδο Ολυμπιακό ή πρωταθλητισμού, η προπόνηση είναι ένα πράγμα το οποίο είναι σχετικά εύκολο. Δηλαδή, όταν έγινε το πρώτο lockdown, κάναμε τα σπίτια των αθλητών γυμναστήρια. Φροντίσαμε να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα οι αθλητές, οπότε η προπόνηση δεν σταμάτησε. Ναι. Σταμάτησε ακριβώς αυτό που με ρώτησες, η αγωνιστική δραστηριότητα. Και αυτό ήταν το δυσκολότερο κομμάτι. Ναι. Τώρα σιγά σιγά θεωρείς, τα πράγματα... Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Ναι. Θεωρείς ότι αυτή η πανδημία γενικότερα σε όλα τα αθλήματα υπάρχει περίπτωση να έχουμε μία... Τι λέξη να χρησιμοποιήσω, μια μετάλλαξη, δηλαδή στην εν γέννη συμπεριφορά των αθλητών σε όλα τα αθλήματα παγκοσμίως? Καταρχήν να πούμε το εξής. Όσον αφορά το δικό μου το άθλημα, αυτό που βλέπω, επειδή ο ανταγωνισμός ήταν πάρα πολύ υψηλός, ναι. Οι περισσότερες Ολυμπιακές ομάδες ακολουθούσαν το δικό τους πρόγραμμα. Ναι. Υπήρχε μια σχετική, πώς να το πω, μια ανταγωνιστικότητα που έφτανε σε βαθμό, δηλαδή, αντιπαλότητας σκληρής. Οπότε η συνεργασία μεταξύ των αθλητών ήταν πάρα πολύ δύσκολη και των προπονητών. Αυτό σιγά σιγά με την πανδημία άλλαξε. Με την έννοια ότι όλοι οι προπονητές και οι αθλητές συνειδητοποίησαν ότι έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλον. Ότι το μοναχό σου χόρευε και όσο θέλεις πίδα, ναι. Δεν λειτουργεί κάτω από τέτοιες καταστάσεις. Οπότε αυτό...
βελτίωσε πολύ. Σε φέρνει πιο κοντά, θες να πεις, έφερε πιο κοντά. Ναι, δημιούργησε μια πιο, να πω, πραγματική αθλητική ατμόσφαιρα. Και όχι τον άκρατο ανταγωνισμό που φέρνει ο πρωταθλητισμός, ότι ο θάνατος ή η ζωή μου. Πρέπει να νικήσουμε, τελεία. Μα ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αυτό. Δυστυχώς, εντάξει, είναι το ποιοι επιλέγουν, όπως είπες προηγουμένως, ακριβώς, το πιο δύσκολο επάγγελμα, τον πρωταθλητισμό. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αυτό. Και ακόμα και ο πρωταθλητισμός που είναι απάνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό. Εξήγησέ μου τώρα κάτι άλλο. Ναι. Όσες φορές έχω συναντήσει έτσι σε πολύ χαλαρές στιγμές, δηλαδή στο δρόμο, σε καφέ, δεν ήταν δηλαδή ούτε επαγγελματικό ο τόπος που συναντιόμασταν, διακρίνω, και αυτό δεν είναι κοπλιμέντο, έτσι, μια, ρε παιδί μου, μια απίστευτη ζωντάνια που δεν τη βλέπεις, δεν την έβλεπα ούτε σε μένα ούτε στο διπλανό μου. Αυτό έχει να κάνει με τη θάλασσα, Κώστα, έχει να κάνει με το χαρακτήρα σου, ή έχει να κάνει, ξέρω εγώ, με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι, δηλαδή ότι η θάλασσα είναι εκείνη, ξέρω εγώ, που δίνει ζωή, το ιώδιο, πώς το λένε, ο αέρας, το γαλάζιο. Να πω, ας πω τούτο, είμαι παθιασμένος με αυτό που κάνω, είναι γεγονός. Η θάλασσα είναι η ζωή μου, δηλαδή, εντάξει, με γνωρίζεις από πάνω από 25 χρόνια. Πάνω, ναι. Ναι, εντάξει, η πρώτη μας συνάντηση έγινε όταν κερδίσαμε τον Παγκόσμιο τότε το 1995. Με γνωρίζει πάνω από 25 χρόνια και είχαμε συναντηθεί και κρύβε τότε. Κρύβε λόγια που έλεγε. Ναι, κρύβε χρόνια, ναι. Θες να αλλά τέλος πάντων. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι, είμαι παθιασμένος με αυτό που κάνω. Θεωρώ τον εαυτό ευλογημένο που μπόρεσε στη ζωή του να κάνει αυτό το οποίο επιθυμούσε. Ναι. Και αυτό που επιθυμούσα να κάνω ήταν να ασχοληθώ με το άθλημα που αγάπησα. Την ιστή πλοία. Ωραία. Έτσι, από, έτσι, την άλλη όμως, από την άλλη όμως, θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Ναι. Ο αθλητισμός μου έμαθε ένα πράγμα. Ότι όπου υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει και λύση. Αρκεί εσύ να μπεις στη διαδικασία να τη βρεις. Πολύ σημαντικό. Ναι. Και ο αθλητισμός μου μάθε ακριβώς αυτό. Έπεσες, θα ξανασηκωθείς. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα βρεις τον τρόπο να το αντιμετωπίσεις. Στη θάλασσα εκεί έξω, όταν είμαστε, τη μια στιγμή μπορεί να παλεύουμε για να νικήσουμε και την επόμενη στιγμή μπορεί οι συνθήκες να είναι τόσο άγριες που να χρειαστεί να παλεύουμε για την επιβίωσή μας. Για την επιβίωσή σου, ναι. Για την επιβίωσή μας. Οπότε αυτό μας δίνει την δυνατότητα να μπορούμε να βλέπουμε τη δυσκολία. Πρώτα απ' όλα να κατανοούμε τι μας δίνει η δυσκολία, τι ευκαιρίες δημιουργεί. Ναι. Και μέσα από αυτό να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε και να πάμε στο επόμενο βήμα. Και όσο αυτό το πράγμα λειτουργεί, αυτό μας δημιουργεί, εμένα τουλάχιστον μου δημιουργεί και μου δίνει αυτή την ενέργεια που βλέπεις. Που αισθάνεσαι ότι λες, ρε φίλε, τώρα εδώ ο κόσμος καίγεται και πολύ αυτό χοροπηδάει. Ναι, ναι, χοροπηδάει. Χοροπηδάω γιατί ξέρω ότι ακόμα και μέσα στην ασχημία, μέσα στην πανδημία, μέσα στην οικονομική κρίση, υπάρχουν λύσεις και υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις, αρκεί να τα δεις. Να μην αφήσεις το πρόβλημα να σε κατακτήσει. Σημαντικά και διδακτικά τα τελευταία σου λόγια. Με αυτά θέλω να κλείσουμε. Χάρηκα τη συνομιλία μας. Χάρηκα που σ' άκουσα. Νομίζω ότι είσαι σε καραντίνα γιατί επέστρεψες μέσω Βρετανίας, έτσι δεν είναι? Ναι, δυστυχώς. Επέστρεψα μέσω Βρετανίας. Αλλά σ' ακούω μια χαρά. Η καραντίνα είναι καλή για μένα γιατί συνήθως δεν είμαι σπίτι. Και όταν γυρνάω σπίτι όλη την ώρα πάω και κάνω στεπλέα εγώ για την πάρτι μου. Οπότε είναι καλό να κάτσω εδώ σπίτι, να δω λίγο την οικογένεια, να δω την κόρη μου, να περάσουμε λίγο όμορφα, να ξεκουραστώ κιόλας γιατί η επόμενη χρονιά είναι δύσκολη. Τέλεια. Καλή ξεκούραση και καλές γιορτές. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Τιμή μου. Πάντα. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Και δική μου τιμή.